Έχει δηλώσει κάτι που μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση σε σχέση με το MeToo, ότι επιτέλους το θέατρο έπαιξε το ρόλο στην κοινωνία που πρέπει να έχει. Γιατί πιστεύεις ότι έπρεπε αυτό να βγει μέσα από το θέατρο, ας πούμε? Δεν πιστεύω ότι έπρεπε να βγει μέσα από το θέατρο, αλλά επειδή όντως το θέατρο πέρα από την ψυχαγωγία έχει και άλλους, πώς το λένε, σκοπούς ή στόχους. Είναι ένας είδους αφύπνισης, να βοηθά τους ανθρώπους να σκέφτονται λίγο έξω από το κουτί, να στοχεύουν προς την προσωπική ελευθερία, αλλά με έναν τρόπο που να μην προσβάλλει. Mm-hmm. Και να λέει την αλήθεια, να ανακαλύπτει και να αποκαλύπτει με έναν τρόπο την αλήθεια. Νομίζω μέσα σε αυτό το πλαίσιο, και εγώ το θέτω έτσι, ότι άρχισε να γίνεται μια αποκάλυψη μιας αλήθειας, που βέβαια και εκεί χρειάζονται κάποια όρια και χρειάζεται προσοχή και κριτήριο και δεν είναι όλα το ίδιο. Mm-hmm. Ιωάννη, είπες βέβαια ότι βρεθήκαμε σε κατάσταση σοκ όταν έγιναν όλες αυτές τις αποκαλύψεις. Όντως σε σοκάραν τόσο πολύ, ήταν πράγματα τα οποία δεν φανταζόσουν καθόλου, γιατί πολλοί είπανε επιτέλους. Κοίτα, εγώ στο μέγεθος που πήραν τροπή τα πράγματα, ναι, βέβαια, σοκαρίστηκα, γιατί δεν μπορώ να πω ότι γνώριζα κάτι, ότι συνέβαινε. Γιατί δεν... ίσως επειδή δεν είχα και πάρα πολύ επαφή με τους ανθρώπους που κατηγορήθηκαν για πράγματα. Οπότε, ναι, δεν είμαι από αυτούς που γνώριζαν λεπτομέρειες. Προσωπικά, τουλάχιστον. Και προσωπικά. Και γι' αυτό λέω ότι... Είναι ένας σκληρός χώρος, δεν είναι. Δηλαδή αυτή η δουλειά που κάνουμε δεν έχει... Είχε τουλάχιστον μια μεγαλύτερη σκληρότητα σε πολλά επίπεδα. Εντάξει, είναι άλλο τα νεύρα και κάποιες διενέξεις και λίγο, πριν την πρεμιέρα, ας πούμε, να υπάρξουν. Δηλαδή είναι αναπόφευκτο, συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες. Και το θέμα είναι, ξέρεις, να μην υπάρχει κόμπλεξ και να μην μένουμε σε αυτά και να πηγαίνουμε παρακάτω. Δεν γίνεται όμως να βγαίνει μια δουλειά, ειδικά στο θέατρο, χωρίς να υπάρξει έστω κάποια ένταση, έστω για ένα τεχνικό κομμάτι. Γιατί είναι... Είναι πολλοί άνθρωποι μαζεμένοι. Παίζουμε και με το νευρικό μας σύστημα. Ναι, σύστημα. Δηλαδή, ωραία. Αλλά είναι άλλο η κακοποιητική συμπεριφορά. Είναι πολύ διαφορετικό πράγμα. Και νομίζω ότι αυτά που έφτασαν και σε δίκες και δικαστικές αίθουσες, αφορούν άλλα πράγματα. Δεν αφορούν τη συμπεριφορά πάνω στη σκηνή ή στις πρόβες ή στις σχέσεις των συναδέλφων. Έχουν να κάνουν με πιο προσωπικές καταστάσεις που δεν συνέβαιναν την ώρα της δουλειάς, τουλάχιστον. Μιλάμε για τις βαριές περιπτώσεις τώρα. Ναι, γιατί έχουμε κακοποιητικές συμπεριφορές και πάνω στη σκηνή. Γι' αυτό να το πω απλά για την ιστορία, γιατί φυσικά, υπάρχουν τέτοιες καταγγελίες για πάνω στη σκηνή. Υπάρχουν, αλλά δεν έχουν φτάσει ενώ εκεί που έχουν φτάσει τα υπόλοιπα. Ναι.